Εδώ για πρώτη φορά σήμερα μιλά στην Ρία μας η αδελφή. Δεν ξέρω αν μέσα από τα στοιχεία που πήρες εσύ είναι κάτι που μπορούμε να πούμε για την αιτία θανάτου αυτού του κοριτσιού. Υπάρχει αιτία, υπάρχει κάτι? Αν απευθύνεστε σε μένα, σε σένα, θα σας απαντήσω ότι έχει διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογική. Διατηρώ επιφυλάξεις για το αν έχει διενεργηθεί ιστολογική, που κατ' εμέ θα έπρεπε να διενεργηθεί και ιστολογική, γιατί και η νεκροψία έλαβε χώρα μετά παρέλυση περίπου ενός μηνός, και αυτό προς ταυτοποίηση της σωρού. Αλλά από τη βάσιμη πληροφόρηση που έχω, ως αιτία θανάτου αναφέρεται ισχυμικό. Και να πω το εξής, αιτία θανάτου δεν είναι το ισχυμικό. Θα θυμίσω την υπόθεση του Ζακ, τη θυμόσαστε, και πρόσφατα την υπόθεση του Πεταπεντάχρονου. Θέλω να δώσω το λόγο σε αυτό στον κύριο Λέων πριν ακούσουμε την αδελφή τι λέει αν για πρώτη φορά. Αν μου επιτρέπετε, φαντάζομαι και ο Λέων θα συμφωνήσει. Και για το Ζακ υπήρχε βία κακοποίηση και βέβαια επήλθε ο θάνατος. Αντιλαμβάνεστε, λέω, ως αιτία θανάτου ανεγράφει το ισχυμικό. Στον δε άλλο, πάλι λόγω βιοπραγίας, ως αποτέλεσμα επήλθε η ανακοπή. Σωστό. Αλλά δεν είναι οι αιτίες, δεν είναι ο μηχανισμός αυτό που κυριοδότησε. Αυτό θέλω να μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Λέων. Κύριε Λέων. Επέφερε ως αποτέλεσμα αυτό το αποτέλεσμα. Τη συγκεκριμένη τέλος επειδή πάντων, έχουμε τους ειδικούς βούλα μου εδώ. Κύριε Λέων, σε μια ιατροδικαστική, όταν γράφεται ισχυμικό, τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό? Κοιτάξτε, έχει, κατά βάση έχει εξάλλου ένα εμπειρότατη ποινικολόγος, η κυρία Δημητριάδου, έχει δίκιο. Ουσιαστικά το ισχυμικό είναι αυτό που θα λέγαμε τελική αιτία θανάτου. Προφανώς έχουν προηγηθεί κάποια περιστατικά, τα οποία μπορεί να είναι καρδιολογικής αιτιολογίας ή μη καρδιολογικής αιτιολογίας, και επίσης μπορεί να είναι είτε από παθολογικά αίτια, είτε ακόμα δεν μπορεί να αποκλειστεί και ένας εξωγενής παράγοντας. Για παράδειγμα σας λέω, μπορεί ένας άνθρωπος να δηλητηριαστεί και όντως τελικά να μας δώσει μια ισχυμία του μυοκαρδίου. Ή μπορεί ένας άνθρωπος να έχει όντως ένα καρδιαγγειακό πρόβλημα και να καταλήξει ουσιαστικά με ένα πρόβλημα στα στεφανία αγγεία να μας δώσει πάλι μια ισχυμία του μυοκαρδίου. Όλα αυτά θα πρέπει να διακριθούν. Ορθώς επίσης αναφέρθηκε ότι το βέλτιστο είναι να γίνεται ουσιαστικά εργαστηριακή διερεύνηση και ιστολογικά, δηλαδή και να βλέπουμε τους ιστούς στο μικροσκόπιο, γιατί πολλές φορές το μάτι μπορεί να μας ξεγελάσει. Και από εκεί και πέρα το ότι γίνανε, από ό,τι κατάλαβα, διενεργήθηκαν τοξικολογικές εξετάσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί πάντως, τουλάχιστον από ό,τι ξέρει από τις πηγές της η Ρία μας, η Ρία Τσοχαντάρη, που έχει αναλάβει όλη αυτή την υπόθεση από την αρχή. Ρία, φαίνεται ότι είναι τι οι τοξικολογικές? Οι τοξικολογικές φαίνεται, σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, να είναι καθαρές. Και μάλιστα πρέπει να σας πω πως, κύριε Λέων, να μας το σχολιάσετε κιόλας αυτό αν θέλετε, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της Άτης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Μπουζιάννης που είχε ακριβώς εξετάσει και ναι, την Γκορτζίνα. Ναι, ο κύριος Μπουζιάννης. Ναι, εξέτασε τη σωρό ένα μήνα μετά και αφού ήταν ένα μήνα στο ψυγείο. Δεν ξέρω αν αυτό αλλοιώνει κάπως το αποτέλεσμα, κύριε Λέων. Εάν όντως υπάρχει μέσο συντήρησης όπως είναι ο ψυχτικός θάλαμος, θα έλεγα ότι οι αλλοιώσεις θα είναι ελάχιστες, δηλαδή δεν θα έχουμε μεγάλη απόκληση. Τώρα το τοξικολογικές εξετάσεις είναι αρνητικές αν είναι σε αυτή την περίπτωση, προφανώς είναι κάτι αξιολογήσιμο το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε άλλα αίτια. Εξωγενή, ξαναλέω, αλλά και μη εξωγενή μπορεί να είναι. Δεν αποκλείει τίποτα, απλά αποκλείεται να έχει προέλθει από χρήση ουσιών. Άνω τελεία. Θέλω να ακούσουμε την αδελφή για πρώτη φορά και αμέσως μετά, Βούλα μου, να μας δώσεις τα νεότερα ποινικά ζητήματα. Δηλαδή, τι εξελίξεις υπάρχουν ποινικά από πλευρά σου. Παρακαλώ. Είσαι η αδελφή της Φωτεινής. Ναι. Τι συμβαίνει, τι θες να πεις δημόσια μέσα από την εκπομπή? Πήρα τον πατέρα μου τώρα τηλέφωνο, του είπα να σας πει την αλήθεια, όλη την αλήθεια όμως, και να σταματήσει τα ψέματα αυτά που έχει βγάλει όλα στον αέρα, με έχει κάνει ρεζίλη σε όλο το Πανελλήνιο, να λέει το όνομά μου και το επώνυμό μου, με έχει κάνει ξεφτύλα σε όλο το Πανελλήνιο, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο, και μόλις του μίλησα μου το κλείσε με στη μούρη. Του μίλαγα και μου το έκλεισε μέσα στη μούρη. Γιατί του είπα να πει όλη την αλήθεια. Ξέρει ποιος είναι ο δολοφόνος της αδερφής μου. Εσύ ξέρεις? Εγώ? Ναι. Εγώ και να ξέρω δεν θα το αποκαλύψω. Θα τα αποκαλύψει ο ίδιος.
μόλις θα σταματήσει τα ψέματα και πει όλη την αλήθεια, τότε ναι, θα αποκαλύψω κι εγώ και θα καταλάβετε πολλά. Θέλεις να μου πεις δύο λόγια για την αδερφή σου? Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα για την αδερφή μου. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω κάτι να κρύψω. Θέλω να πω να βγει ο πατέρας μου και να πει όλη την αλήθεια και να σταματήσει όλα τα ψέματα που λέει. Με έχει κάνει ρεζί σε όλο το Πανελλήνιο της Ελλάδος. Δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο. Μην γυρνάει και μου λέει ότι δεν θα πάρω εγώ το παιδί μου. Από πού και σπου, του ζήτησα εγώ ποτέ φαΐ για το παιδί μου? Ποτέ. Όταν έδερνε την αδερφή μου ήταν καλά. Το δολοφόνο ξέρει ποιος είναι. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και το μάθαγε κιόλας. Δεν τρώγει από κοινόνα. Τα ψέματα που λέει ο πατέρας σου, ποια πιστεύεις ότι είναι? Όλα. Τα πάντα. Τα πάντα που λέει είναι ψέματα. Να σας πει την αλήθεια. Και το δολοφόνο της αδερφής μου το ξέρει. Αγαπημένη μου Βούλα, λέει ότι ο κύριος Νίκος, ο πατέρας που ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που σε έχει βάλει εντολέα, ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος έχει σκοτώσει την Φέη και ότι έτρωγε από εκείνον. Έχουμε και τον κύριο Νίκο στο τηλέφωνο, αλλά θέλω ένα πρώτο σχόλιο από σένα πρώτα, Βούλα μου. Ναι, Ζήνα μου, βέβαια δεν θα αντιπαρατεθώ με το κορίτσι αυτό για τον εξής λόγο. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχω στα χέρια μου αναφορικά με την προανακριτική τέλος πάντων έρευνα, στο βαθμό που αυτή έγινε, γιατί υπάρχουν σημαντικότατες παραλήψεις και αυτά που έλεγα σε προηγούμενες εκπομπές σου δυστυχώς επιβεβαιώνονται. Θα πω όμως το εξής, ότι ο πατέρας αρχικά και αυτή τη στιγμή λοιπόν εκλήθη να δώσει μια κατάθεση, ήταν τόσο αναλυτικός, δεν περιέπεσε σε καμία αντίφαση και μάλιστα είναι η συγκεκριμένη, το κορίτσι δηλαδή αυτό η Κατερίνα, που κάλεσε τον πατέρα στην πλατεία Αμερικής για να του υποδείξει παρουσία της μηνιόμενης και μιας άλλης κυρίας ευπρεπώς ενδεδειμένης, ότι δεν θα έπρεπε ο πατέρας να ανακατευτεί με την συγκεκριμένη υπόθεση, διότι θα βγούνε πολλά στη φόρα. Προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από την έρευνα τον πατέρα και μάλιστα η κυρία Μηνιόμενη του είπε δεν ανάγκη εσύ να ορίσεις δικηγόρο, εμείς θα αναλάβουμε την έρευνα, εγώ θα πληρώσω τους δικηγόρους. Δηλαδή με λίγα λόγια, με κάθε τρόπο προσπάθησαν τον άνθρωπο να τον αφήσουν απ' έξω. Όλα αυτά που λένε είναι προφάσεις αναμαρτίες. Γνωρίζω πολύ καλά τι υπονοεί και ποιο πρόσωπο. Προσπαθούν να μετακυλήσουν την ευθύνη στον Ρισβάν. Ποιον υπονοεί? Ο οποίος Ρισβάν υπονοεί, επειδή δεν έχω εικόνα για να απευθύνομαι. Από τη δική μου μεριά. Ζήνα μου, υπονοεί τον πατέρα των δύο παιδιών της Φέης, ο οποίος δεν έχει καμία μα καμία ανάμιξη στην πράξη αυτήν. Θα θυμίσω μόνο ότι η μητέρα όταν πήγε και έκανε τη δήλωση εξαφάνισης και έδωσε ένα τηλέφωνο στους αστυνομικούς και την καλούσαν οι αστυνομικοί, δεν τη βρήκανε ποτέ. Δηλώνω εγώ εξαφάνιση για το παιδί μου και δεν είμαι εκεί, απίκο πάνω από το τηλέφωνο. Βάλε μου μια ανωτελεία, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Ρία Τσοχαντάρη έχει επιμεληθεί ένα ρεπορτάζ τι φαίνεται να είπε η μητέρα της κοπέλας, της Φέης, στις αστυνομικές αρχές. Παρακαλώ. Για πρώτη φορά η μητέρα της 23χρονης Φέης δίνει τη δική της εκδοχή για όλα όσα συνέβησαν στην κόρη της. Έμενε στο διαμέρισμα της Δροσοπούλου με τις δύο κόρες της, τα τέσσερα εγγόνια της και τη γυναίκα που της φιλοξενούσε τα τελευταία δύο χρόνια. Τη γυναίκα που της φιλοξενούσε την ξέρει τέσσερα χρόνια και θα βάφτιζε το παιδί της μικρής της κόρης. Η Φωτεινή γνώρισε τη γυναίκα που της φιλοξενούσε μέσω ενός κοινού τους φίλου. Δεν πολύ γνωρίζει την κατάσταση και δεν ξέρει ποιος είναι αυτός. Μάλλον η Φωτεινή είχε καθαρίσει το σπίτι ή το γραφείο του κοινού φίλου, δεν γνωρίζει τι ακριβώς της ήταν. Η κόρη της Φωτεινή είχε καθαρίσει πολλά σπίτια. Η Φωτεινή με τη γυναίκα που της φιλοξενούσε είχε άριστες σχέσεις. Εκείνη φρόντιζε τη Φωτεινή με πολλούς τρόπους και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Την υποστήριζε ψυχολογικά. Πριν από λίγους μήνες η Φωτεινή είχε έρθει χτυπημένη στο σπίτι, από δουλειά δεν ήταν, αλλά είχε πει ότι είχε βγει μια βόλτα και όταν γύρισε ήταν μαυρισμένη στο πρόσωπο και στο χέρι. Της είχε πει ότι το αριστερό της χέρι το τραβήξανε και ότι πονάει. Η μητέρα της την είχε ρωτήσει ποιος την έκανε έτσι και εκείνη της είχε πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει επανειλημμένες φορές.
Δεν γνωρίζει πώς προέκυψαν τα τραύματα. Είχε ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό και είχε έρθει και πιο τραυματισμένη. Πολλές φορές η Φωτεινή χτυπούσε τη μητέρα της και της έκλεβε χρήματα. Την ημέρα της εξαφάνισης η Φωτεινή πρέπει να ήταν 7 μηνών έγκυος. Θυμάται ότι στο ΚΑΤ που είχε πάει δεν δέχτηκαν να κάνουν ακτινογραφίες γιατί ήταν έγκυος και μετά την έστειλαν με την αδελφή της στο γυναικολογικό του Λαϊκού Νοσοκομείου και υπέγραψαν και οι δύο να γίνει ακτινογραφία. Εκεί έγινε και η πιστοποίηση ότι ήταν έγκυος γιατί δεν της φαινόταν καθόλου. Λόγω χρημάτων δεν είχε πάει σε γιατρό νωρίτερα. Η Φωτεινή δεν είχε φίλους. Η Φωτεινή είχε δεχτεί απειλές από τον πρώην σύντροφό της και πατέρα της κόρης της. Όταν ήταν εν ζωή, είχε δεχτεί απειλές από τον ανιψιό ή ξάδελφο του πρώην συντρόφου της και μετά τη δήλωση εξαφάνισής της πήρε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της Φωτεινής, το οποίο το είχε και το έχει η αδελφή της και ρωτούσε πού είναι η Φέη, αν είναι καλά, αν δουλεύει πουθενά. Η αδελφή της Φωτεινής του είπε να μην ασχολείται και του έκλεισε το τηλέφωνο. Εκείνος ξαναέπαιρνε τηλέφωνα, αλλά δεν το σήκωναν. Οι απειλές ήταν «θα σε σκοτώσω και σένα και τα παιδιά, γιατί δεν σας θέλω». Ή έλεγε ότι τον ενοχλούσαν, ενώ εκείνες δεν τον ενοχλούσαν εδώ και 4 χρόνια, όσο είναι και η μεγάλη κόρη της Φωτεινής, την οποία ποτέ δεν αναγνώρισε. Οι απειλές αυτές ήταν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη πριν εξαφανιστεί η Φέη. Η Φωτεινή είχε κάνει έκτρωση πρώτη φορά πριν το πρώτο παιδί και τα τρία παιδιά είναι από διαφορετικούς αλλοδαπούς τα οποία δεν έχουν αναγνωρίσει. Γνωστοί της μητέρας της είχαν πει ότι η Φωτεινή ζητιάνευε κυρίως στην Αχαρνών έξω από έναν αργυλάδικο. Η Φωτεινή στεκόταν πολλή ώρα μέσα στον αργυλάδικο και έπαιρνε κάτι από μέσα. Οι άνθρωποι που το είπαν στη μητέρα αυτό ήταν γνωστοί της μόνο φατσικά. Δεν γνωρίζει αν εκδιδόταν, αλλά σαν γυναίκα υποστηρίζει ότι εκδιδόταν επειδή ήταν χρήστης. Φαντάζεται πως όταν δεν είχε χρήματα να πάρει τη δόση της, κάτι τέτοιο θα έκανε. Την είχε δει τον Ιούνιο ή Ιούλιο να είναι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού και να έχει ένα χάπι. Η Φωτεινή κοιμόταν πολύ και την έπιανε ο ύπνος παντού. Υποστηρίζει πως η κόρη της πρέπει να έχει μπλέξει σε κάποιο κύκλωμα το οποίο δεν γνωρίζει. Δεν της μιλούσε, ήταν κρυψίνους και ο λόγος για τον οποίο είχαν διενέξεις ήταν για τη χρήση ουσιών. Δεν μπορούσε μια ζωή να φροντίζει εκείνη τα παιδιά της. Επίσης, όταν η Φέη άρχισε τη χρήση, την έχανε και της έλεγε πολλά ψέματα. Θέλει να διαφωτιστεί η υπόθεση της κόρης της. Βέβαια, να πούμε ότι οι τοξικολογικές είναι καθαρές. Είναι καθαρές, ναι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου. Αν μου επιτρέπετε, είναι και άλλα. Ναι, απλώς να δώσω... ναι, απλώς, Βούλα μου αγαπημένη, να δώσω λίγο το λόγο στον πατέρα να απαντήσει, γιατί κατηγορήθηκε ευθέως από την κόρη του. Κύριε Νίκο, η κόρη σας είπε ότι εσείς ξέρετε ποιος σκότωσε την κόρη σας και ότι την κακοποιούσατε και ότι ξέρετε πολύ καλά τι συνέβαινε και κάνει, η κυρία Δημητριάδου είπε ότι μάλλον εννοεί τον πατέρα των δύο παιδιών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μάλιστα, τα άκουσα ότι είπε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι λυπάμαι. Γιατί ένα παιδί μου έμεινε και αυτό βλέπω ότι έχει εξωστρακιστεί. Εγώ δεν είπα ποτέ ψέματα. Μπορείτε να βρείτε και την κατάθεσή μου την πολύωρη που έδωσα στην αστυνομία. Τώρα ισχυρίζεται ότι ξέρω το δολοφόνο, εγώ. Γιατί αφού το ξέρω να περιμένω 10 μήνες. Γιατί αφού το ξέρω να κάθομαι να αγωνίως να ψάχνω κάποιον να με βοηθήσει. Γιατί αφού το ξέρω να βάλω δικηγόρο, να βάλω ιδιωτικό ερευνητή. Τον κύριο Βεραμόν, να τα λέμε. Τον κύριο Βεραμόν μάλιστα και την κυρία Βούλα Δημητριάδου. Και γιατί να βγω στα κανάλια και να κάθομαι να λέω αφού το ξέρω. Όλα αυτά... Καταρχήν νομίζω ότι είναι σημαντικό, κυρία Δημητριάδου, και ένα τελευταίο σχόλιο θέλω επ' αυτού. Αν το ξέρει και δεν τον λέει, είναι σοβαρό το αδίκημα. Να την καλέσει ο εισαγγελέας να το πει. Δεν απλά τα πράγματα. Στον εισαγγελέα. Έχω άλλη άποψη, άλλη προσέγγιση. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο συγκεκριμένος. Όλα τα στοιχεία και όταν ο κύριος Νούλης, ο εξαίρετος αυτός εισαγγελέας, που έκανε πρόσφατα και μία πρόταση αναφορικά με υπόθεση Πισπυρίκου, έδωσε παραγγελία με συγκεκριμένες εντολές και θεώρησε και αναγράφει επάνω ως ύποπτη την μηνιόμενη και δίνει την εντολή μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς να διεξάγουν δελυχή έρευνα αναφορικά με το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης. Είναι εύστοχος ο κύριος εισαγγελέας, αναφορικά δε με τη σεξουαλική εκμετάλλευσή της και για την έκθεση σε κίνδυνο. Είναι σαφής ο εισαγγελέας λοιπόν, με βάση απόρριτα έγγραφα τα οποία είχε στείλει εμπιστευτικά
το χαμόγελο του παιδιού, και δεν είναι ένα και δύο αυτά τα έγγραφα, και επανειλημμένες καταγγελίες από ανθρώπους που είναι Βουλά μου, μάρτυας. Αγαπημένη μου Βουλά, επειδή πρέπει να βάλουμε τελεία, θέλω το εξής να πω, ότι αν οι συγκεκριμένοι αδελφοί, μισό λεπτάκι, αύριο θα επανέλθουμε, αν οι συγκεκριμένοι αδελφοί γνωρίζει και δεν τα έχει πει πουθενά, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Υπόθαλψη εγκληματία. Δηλαδή γνωρίζει το πρόσωπο των δολοφόνων και δεν τον κατονομάζει. Αν τα γνωρίζει και τα λέει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε αύριο και με άλλα στοιχειαρία. Είναι πολλά αυτά που έχουμε, το ξέρεις. Και οι τηλεθεατές κάθε μέρα θα έχουν πολλά στοιχεία από εμάς. Ήδη, ας πούμε, στη φαρέτρα μας είναι 4 βίντεο που περιμένουν αυτή τη στιγμή και είναι αποκαλυπτικά. Σήμερα αναδείξαμε την αδελφή και την μητέρα τι έχει πει.